Κύριε Μαδελινάκη, τι ώρα σας ειδοποιήσανε, τι έγινε? 4 η ώρα με ειδοποίησε η security, ήρθα εδώ 4:20 περίπου. Εντάξει, ήταν η ασφάλεια εδώ πέρα, είχαν σπάσει, είχαν σηκώσει το ρολό, είχαν σπάσει τη βιτρίνα και είχαν πάρει τα κοσμήματα τα πάνω, της πάνω βιτρίνας. Αυτά, τίποτα άλλο. Αξίας? Δεν τα έχω κοστολογήσει ακόμα, αλλά υπολογίζω γύρω στα 50.000. Ναι. Συναγερμό έπαιζε. Έπαιζε ο συναγερμό, τα κλέβανε με το συναγερμό. Παρόλα αυτά τα κλέψανε φρασιμότητα, ναι. Έτσι. Ναι. Έλα. Στο κέντρο τη πόλη, έτσι δεν του σταματάει τίποτα? Όχι, είναι οι ίδιοι που κλέψανε και προ δύο μήνες το άλλο μαγαζί, το Κασοτάκι, πέρα με το ίδιο στυλ. Με τον ίδιο τρόπο. Τον ίδιο τρόπο. Ναι, έχουν ένα αυτό, πώς το λένε, που σηκώνει το αυτοκίνητο και το σηκώνει το ρολό, ένα γρίλο και μετά α πούμε με τη βαριά το τζάμι και ό,τι φτάνει το χέρι του τα παίρνουν. Και όλα αυτά μέσα σε 3,5 λεπτά. 3,5 και 3 ξεκινήσαν και 7 είχαν φύγει. Υπάρχει κάποια κάμερα που να... Κάποιος τη είδε και μας είπε, το πήρε η ασφάλεια, ναι. Σας προβληματίζεται το πράγμα. Τι να κάνω. Εντάξει. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, αλλά δεν μπορώ να γλιτώσουμε τίποτα. Δύο άτομα ήταν. Τρία. Τρία με μπουφάν και κουκούλες ήταν και τέτοια. Σας προβληματίζει εδώ πέρα αυτή η κατάσταση? Βέβαια μας προβληματίζει, διότι είναι λυπής ο φωτισμός και έχουν γίνει πάρα πολλά κρούσματα τέτοια. Δηλαδή έχουν σπάσει αρκετά μαγαζιά εδώ πέρα, τα όσα μείναν. Γιατί έχουν, όπως βλέπετε, έχει αρκετά κλειστά μαγαζιά. Είναι προβληματικό, πρέπει να νομίζω να έχουμε μεγαλύτερη επίβλεψη. Δηλαδή η αστυνομία να κάνει κάποιους από εδώ να περνάει πιο συχνά από το δρόμο, να βλέπουν εδώ πέρα και να μας βάλουν φώτα ο Δήμος. Διότι όπως βλέπετε υπάρχουν κάποιες λάμπες, αλλά πολλές από αυτές δεν λειτουργούν. Και έχουμε κάνει επανειλημμένα, έχουμε πάρει τηλέφωνο στο Δήμο για να μας βάλουν κάποιες λάμπες για να φωτίσει το στενό λιγάκι εδώ, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα. Λέτε για την αστυνομία. Ακόμα και η αστυνομία να περνάει, μας είπε το θύμα ότι μέσα σε 3,5 λεπτά μαζεύανε και πήγανε. Ναι. Η αστυνομία, παιδιά, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Και μπράβο τους. Όμως όταν νιώθουν αυτοί οι οποίοι ελέγχουν, μάλλον αυτοί οι κακοποιόλοι, κοιτάζουν, ας πούμε, περνάνε από εδώ και βλέπουν τι γίνεται, τι κίνηση υπάρχει. Λοιπόν, αν ας πούμε περνάει τη νύχτα, ας πούμε, 5-6 φορές το 100 από εδώ, ίσως να αποφύγουμε ορισμένα περιστατικά, γιατί έχουν σπάσει πάρα πολλά μαγαζιά. Θρασίτατη όμως, έτσι, μέσα στο κέντρο της πόλης. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στο στενό. Εντάξει, έχουν σπάσει κάποια μαγαζιά, αλλά όχι με ρολό. Τώρα τολμήσανε και αυτό. Αύριο τι θα κάνουν, δεν ξέρω. Με συγκεκριμένο τρόπο, όπως και πριν δύο μήνες σε διπλανό ή σε γειτονικό κατάσταση. Ναι. Σπάσανε, παραβιάσανε κλειδαριές εκεί, σπάσανε τζάμια. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ληστεία κανονική, μαφιόζικη. Δηλαδή, μελετημένοι πλέον είναι αυτοί.